Κύριε Τασιούλα, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μονίμως βρίσκεται στο 5-6%, γιατί δεν έχει κάνει ένα ξεπέταγμα τα τελευταία χρόνια να πάει στο 8, στο 9, στο 10, στο 11, γιατί εκεί πέρα είναι κολλημένο σε αυτά τα ποσοστά. Και λόγω της ύπαρξης μιας κυβέρνησης αριστεράς, δηλαδή. Μπροστά μας, φιλοδοξούμε αυτό να το απαντήσουμε στην πράξη. Ναι. Με πιο δυνατό κουκουέ, αλλά αν θέλετε. Για να μην νομίζετε ότι. Θέλω μια πολιτική ερμηνεία. Μια προσέγγιση κτλ. Δίπλα σε αυτό το εύλογο ερώτημα, πρέπει να σημειώσετε το εξής στοιχείο, ότι το ΚΚΕ δραστηριοποιείται, αγωνίζεται μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον, αρνητικό συσχετισμό δύναμης και στο εργατικό κίνημα, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας και διεθνώς, μέσα σε ένα περιβάλλον που ο κόσμος δεν είναι αποφασισμένος προς το παρόν, είναι εγκλωβισμένος σε μια λογική του μικρότερου κακού. Μέσα όμως σε αυτό το περιβάλλον, το ΚΚΕ συνεχίζει να είναι παρόν, δυνατό. Και αυτό που λέει ο κόσμος, ότι θέλω να ακούσω τι λέει το ΚΚΕ, όταν βρεθώ φάτσα με το πρόβλημα θα πάω στους κομμουνιστές, αυτό είναι πολύ σημαντικό και περικλεί μια δυναμική. Αυτή η δυναμική θέλουμε να εκφραστεί και στις εκλογές. Γιατί η επόμενη μέρα για το λαό μας θα είναι το ίδιο δύσκολη όπως είναι και οι σημερινές μέρες. Τα μνημόνια θα είναι παρόν, η αντιλαϊκή κυβέρνηση έτσι και αλλιώς από χέρι θα είναι παρόν. Και το ζήτημα είναι ποιος θα βοηθήσει το λαό μας να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση από τη σκοπιά των δικών του συμφερόντων. Κύριε Τασιούλα, μπορεί να το κάνει, ας πούμε, για να ολοκληρώσω. Μετακινήσεις ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το Κομμουνιστικό Κόμμα είχατε στα πρωτικά στοιχεία των. Ορίστε, δεν σας κατάλαβα. Μετακινήσεις ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κομμουνιστικό Κόμμα είχατε. Εμείς αυτό που λέγαμε και εκτιμώντας τα αποτελέσματα των ευρωεκολογών και τώρα αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που με βαριά καρδιά πήγαν και ψήφισαν κόμματα που τους απογοήτευσαν, δεν το λέμε για να πούμε ένα στοιχείο και να κάνουμε συζήτηση τηλεόραση, είναι πραγματικό γεγονός. Όχι. Και το λέμε γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας βαθύς προβληματισμός ακριβώς αυτό που βάζουμε το ερώτημα για την επόμενη μέρα. Ποιος θα είναι δίπλα στον λαό. Και το λέμε και αναλυτικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το πιάσουμε έτσι. Μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βοηθήσει το λαό. Για τον κύριο Βαρουφάκη, τι λέτε, πώς τη βλέπετε την νέα αυτή προσπάθεια. Μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κυβέρνηση, αν ήταν θα το βοηθούσε σαν κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί. Ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει ιστορία. Έχει κριθεί σαν ο πρώτος υπουργός οικονομικών. Και ότι έφυγε αυτός από την κυβέρνηση. Ο πρώτος υπουργός οικονομικών που επικύρωσε, παρέτεινε το δεύτερο μνημόνιο, προετοίμασε το τρίτο μνημόνιο και τώρα λέει, πώς το λέει, μία ρεαλιστική σύγκρουση, πάλι τα ίδια. Δηλαδή, η σύγκρουση είναι, η σύγκρουση κύριε Παπαγιάννη, ή δεν είναι κάτι άλλο. Το ρεαλιστική, υπομονή, λίγο-λίγο, ανακυκλώνει πάλι στο ίδιο. Άρα ο λαός μας χρειάζεται ισχυρό κουκουέ την επόμενη των εκλογών. Δεν έχασε ποτέ ο λαός μας με ισχυρό κουκουέ. Κερδισμένος βγήκε. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε με τον κύριο Τασιούλα. Κλείνουμε. Προηγουμένως για τον ποινικό κώδικα, ας βάλουμε και ότι πέφτει με τον νέο ποινικό κώδικα στα μαλακά η εγκληματική οργάνωση, η ναζιστική της Χρυσής Αυγής. Και αυτό είναι, έχει το πολιτικό ενδιαφέρον με βάση ποια κυβέρνηση νομοθέτησε. Επειδή η συζήτηση γινόταν προηγουμένως περί λαθών, εμείς έχουμε άλλη εκτίμηση και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις και το ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει σήμερα και προηγούμενα τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν κάνουμε την κριτική μας στη βάση του λάθους, αλλά εδώ ότι είναι συνειδητές επιλογές. Σας δίνω στο παράδειγμα αυτό που είπατε στην αρχή, νομίζω ότι ισχύει, ότι και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας την αυτοκριτική, δεν λέει ότι κακώς κάναμε το τρίτο μνημόνιο, τα αντεργατικά μέτρα, τον περιορισμό της απεργίας, το φοροϋπηρεμή κτλ. Αλλά κακώς το επικοινώνησε. Το επικοινωνήσε με κακώς και δεν το κατάλαβα. Και ζήτησε εκλογές. Να ολοκληρώσουμε. Κακώς λέει το επικοινωνήσαμε και δεν το κατάλαβε καλά ο κόσμος. Νομίζω ο κόσμος έχει καταλάβει πολύ καλά, είναι υποψιασμένος και ξέρει και τι πρέπει να κάνει και την επόμενη μέρα των εκλογών, τι πρέπει να έχει στα χέρια του, να θωρακίσει την άμυνά του και να περάσει επιτέλους και στην αντεπίθεση. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το χάλι. Στο δυτικό τομέα, ο κύριος Τασιούλας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλή επιτυχία, κύριε υποψήφιε.